Λοιπόν, χαίρετε. Ξεκινάω. Νιώθω κάπως αμήχανα γιατί είμαι δίπλα του και όχι απέναντί του ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Σε πιάνω κιόλας. Οπότε δεν είναι οπτασία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Χαιρόμαστε φυσικά που κάνουμε άλλη μια εκπομπή και με εσάς να την παρακολουθήσετε. Είμαστε μαζί με Ελλάδα επιτέλους. Και θα κάνουμε μια εκπομπή, έτσι, έναν απολογισμό της πρώτης μας σεζόν, ας το πούμε έτσι. Να πούμε βέβαια και για Γιάννη, να πούμε και κάνα δυο κουβέντες για το τι μας περιμένει παρακάτω κλπ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή, έτσι, πώς το πω, σημαδιακή, να το πω. Φορτισμένη συναισθηματικά. Ναι, ότι είπαμε να το τελευταίο επεισόδιο για τη σεζόν αυτή, ας το πούμε έτσι, και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 15-20 ημερών για ανάπαυση και... Μέχρι να πάμε στην Αμερική να πείσουμε τον Τζόρντα να βγει. Ναι, ναι, και περισύλλογη και όλα αυτά. Και ήταν ευκαιρία που ήρθε Αθήνα ο αγαπητός και κάνουμε Ελλάδα, τέλος πάντων, και κάνουμε την εκπομπή μαζί. Λοιπόν, νομίζω έχει κάτσει ο καπνός από η σκόνη, από τον Γιάννη. Έχουν υποθεί τα πάντα. Να πούμε κι εμείς κάτι. Δεν έχουμε πει σε εκπομπή, έχουμε γράψει. Ναι, δεν έχουμε πει σε εκπομπή. Η τελευταία μας εκπομπή ήταν στο 2-1, πριν το Game 4. Ναι, με τον Νίκο τον Παπαδογιάννη και τον Γιάννη Μητσαράκη, έτσι. Ναι. Που λέγαμε κι εγώ ήμουν αυτός που ήμουν πιο αρνητικός και έλεγα πάει για το 3-1, μάλλον μου βρωμάει το μάτς. Ναι, είχε το 3-1, το 2-2, ας πούμε, αλλάζει όλη η εικόνα και όντως. Όντως, άλλαξαν τα πάντα. Ναι. Το περίμενες εσύ? Το ευχόμουν. Κοίταξε, δεν περίμενε, κοίταξε, ήταν τόσο καλή η Bucks, ήταν η καθίδρυση των Suns, ας πούμε. Γιατί οι Suns πήγανε, χάσαν 4 παιχνίδια στη σειρά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην χρονιά. Πήγανε έτσι, ας πούμε. Ήταν αυτό όντως, ναι. Άδειασαν ή άλλοι τα απογείωσαν. Λοιπόν, και οι Suns έτσι. Οι Suns από τη μία έχω την εντύπωση ότι πέσανε πολύ γιατί έπεσε στο φόρο. Έτσι. Το λέγανε γενικότερα ότι είναι γερασμένος, είναι πολυτραυματίας τόσα χρόνια, μάλλον θα πέσει κάποια στιγμή. Εγώ νόμιζα ότι θα κάνει απόλυτη διαχείριση του σώματός του και δεν θα πέσει. Παρ' όλα αυτά έπεσε. Ό,τι και να λέμε. Ο Έιτον και ο Μπούκερ δεν ήταν πάρα πολύ σταθεροί. Ο Μπούκερ, ό,τι έγραφε, όταν το έγραφε, έτσι, πήγαινε μέσα. Όχι, στο Game 4 και στο Game 5 ήταν... Παρόλα αυτά, στο έκτο δεν ήταν καλό. Ναι, στο έκτο δεν ήταν καλό. Στο 4 και στο 5, ό,τι βάραγε έγραφε. Μέχρι να αποβληθεί με 7ο φάουλ. Α, εκεί το 7ο φάουλ. Ναι, με 7ο φάουλ. Λοιπόν. Αλλά νομίζω, και αυτό είναι προφανέστατα ούτε καν να πούμε ότι είμαστε Ελληνάρες ή ότι είμαστε υποστηρικτές του Γιάννη, γιατί ο Μιχάλης είναι Ντάλλας, εγώ είμαι Οκλαχώμα. Ποτέ δεν γίναμε Μιλγουόκι έτσι για τα μάτια του κόσμου. Να σου πω όμως κάτι. Σε ένα επιθετικό σενάριο τελικού Dallas με το Milwaukee. Είσαι με τον Dallas. Όχι. Με το Milwaukee. Θα ήθελα να το πάρει ο Γιάννης. Ναι. Έστω, ναι, ναι. Έστω, μη γελάς. Έστω, αν παίζανε φέτος, που ήταν το πρώτο του. Τώρα, ο Γιάννης τον αξιώσει να πάρει 7 δαχτυλίδια, ας πούμε. Ας πάρει και ο Λουκάς ένα. Ναι, μετά θα είναι με τον Dallas. Θέλω να πω, ήταν το πρώτο του. Δηλαδή, φέτος θα ήμουν σπλήνα που λένε με τον Γιάννη, το συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι αυτό που ξεκίνησα να πω, ότι ο Γιάννης ήταν υπερβολικά καλός. Ήταν πολύ καλύτερος από όλους συμπαίκτες και αντιπάλους. Θεωρώ ότι ήταν λίγο γελίο κάτι Κέντρικ Πέρκινς, η αστιότητα Κέντρικ Πέρκινς και οι υπόλοιποι που λέγανε ότι μήπως τυχόν είναι ο Μίντλετον, ο Μπάτμαν και ο Ρόμπιν είναι ο Γιάννης. Εντάξει, μιλάμε για αστιότητα. Ρε, αυτή δεν είναι να βγει το μεροκάματο τώρα, όπου πουλάνε. Ναι, λογικά ναι. Να βγει το μεροκάματο και να πούνε και κάτι που είναι κόντρα στο ρεύμα. Ναι, έτσι. Για να αυξάσουν το κλικ, το κλικ, το debate κλπ. Ναι, ναι, αλλά. Ναι. Τίποτα, αυτό. Πες μου κι εσύ, εγώ νομίζω ότι είναι χιλιοϊπωμένο και πολύ απλό να το σκεφτείς, αλλά δεν μπορεί να πας και παραπέρα. Ο Γιάννης ήταν ο καταλήτης της σειράς τέλος. Ναι, εντάξει, τι να πούμε τώρα, όταν από τραυματισμό. Εξαμηνιαίο και γύρισε και έκανε όλα αυτά, την τάπα, το κάθρωμα, τα παιχνίδια. Αυτά τα έχουν πει, δεν τα έχουν εξαντληθεί τέλος, δεν έχω άλλο. Λοιπόν, ξέρεις τι μ' άρεσε εμένα, τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει ότι από τη δεύτερη μέρα κιόλας ακούστηκαν πολλοί να λένε ότι τι να κάνουμε, το πάρουμε του χρόνου.
Δεν ξέρω αν πήρε τα μπάρια. Το ξέρω και με ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί, μου αρέσει. Μ' αρέσει γιατί δείχνει δίψα, δεν ξέρεις. Ανοίγει όρεξη, ας πούμε. Όχι. Αυτό δεν το λες. Αυτό το κάνεις. Προφανώς δεν είναι εύκολο να το κάνεις, αλλά κάτσε να χαρείς. Κάτσε να χαρεί το Milwaukee, η Πτολεμαίδα, ξέρω εγώ, της Αμερικής. Γιατί οι άνθρωποι έχουν να δουν πρωτάθλημα 1500 χρόνια. Ναι. Όπως έγραψα και σε ένα άρθρο, είχαν πάρει το 11 το NFL με τον Άρο Ρότζερς και πήραν το 21 τώρα, μετά από 10 χρόνια. Εντάξει. Πήραν το 21 το NBA. Αν πάμε αυστηρά στο NBA, εκεί είναι πραγματικά δηλαδή γενιές και γενιές έχουν να δουν πρωτάθλημα. Μισό αιώνα. Να σου πω κάτι όμως. Άλλο τώρα, να το πάω άλλο τώρα. Ναι. Το καλοκαίρι θα είναι προορισμός. Για free agents, για βετεράνους, για κάτι. Όχι άμεσος. Νομίζω, νομίζω ας πούμε ότι ο Λίλαρ που λένε, ότι ο Λίλαρ αν ζητήσει να κάνει ανταλλαγή κλπ. Πρώτα θα πάει στο Λος Άντζελες ή στη Νέα Υόρκη παρά στο Μιλγουόκι. Να σου πω κάτι ρε φίλε, στο Λος Άντζελες ποιος θα πρώτο πάει τώρα, πάει ο Κρις Πολ που λέμε. Με μίνιμουμ, ναι. Γεροντίστικο, θα πως θέλουν αυτά τα βέτερα. Ναι, εκδήλωσε ενδιαφέρον να πάει ο Λάουρι με τον Ντερόζα, λέμε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Λάουρι, θα κοίταγα να πάω στο Μιλγουόκι. Γιατί όχι. Να πάρεις τη θέση ποιού. Κανενός. Κανενός. Όχι, στο rotation, πού να πεις. Μαζί με το φόρμα. Εκτός. 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 Ξέρω εγώ, θα μπορούσε να μετακτοπιστεί ο Μίλτον στο 3. Ας πούμε, και να έχετε τον πάγκο ο Διβιτσέντζο με τον εικόνα του. Κάτι. Μιλάμε πάντα για συμβόλαια βέτερα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Βέτερα. Εντάξει, ο Λάουρ δεν ξέρω αν έχουν το βέτερα. Κάτι μικρό, ρε. Με ένα μονοετέ των 8 εκατομμυρίων, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Σαν αυτά που παίρνει ο Ντεμάρκους πριν χτυπήσει. Μπράβο, ναι. Ναι. Δηλαδή, γιατί όχι. Νομίζω ότι κάποιον με τέτοιο τρόπο θα τον πάρει. Άρα, αυτό από την άλλη, ναι, με ενδυναμώνει η ομάδα, αλλά εμένα αρχίζει προσωπικά, όχι να με ενοχλεί ακριβώς, αλλά να μου δημιουργεί αυτό το ότι πάνε όλοι να δεβούνε όσο είναι καιρός το τρένο του Γιάννη. Ο Γιάννης θα πάρει και χωρίς αυτούς. Ναι, αλλά ο Γιάννης είπε δεν θα φύγω ποτέ, ποιος είναι να στέλνει εδώ. Δηλαδή, το να ανεβούν στο τρένο του Γιάννη δεν είναι κακό, ρε. Ούτε κατακριτέο, ας πούμε. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω, αλλά τη γνώμη μου πραγματικά δεν την ξέρω τώρα όπως είναι. Με τους τρεις εκεί πέρα του Brooklyn πέρναγαν. Με τους τρεις υγιείς, βέβαια, έτσι. Δεν μπορεί, μπορεί. Ναι, μπορεί. Πέρναγε το Milwaukee. Μπορεί. Δεν ξέρω, υπάρχει η απάντηση τώρα ναι ή όχι. Μπορεί. Μπορεί. Οι πιθανότητες ήταν πιο μικρές, αλλά. Πολύ πιο μικρές, νομίζω ότι ήταν. Γιατί απλούστατα πήγαν σε Game 7 με τους άλλους δύο μισοτραυματίες από εδώ. Δεν είναι έτσι. Γράφεται αλλιώς η ιστορία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Ο Λόπες μένει. Θα μείνει, μωρέ. Με πιο μικρό. Εντάξει. Θα μείνει. Γιατί να μην μείνει. Ο coach, ανανέωσε εκεί πέρα. Θα μείνει. Ναι. Θα μείνει. Πρώτα-πρώτα, εγώ από μεριά δικιά μου να ζητήσω ένα συγγνώμη αν πω κάτι το οποίο τις τελευταίες δύο μέρες δεν είναι ακριβώς update. Καλό, γιατί είμαι συνέχεια με ταξίδια, με χωριά από εδώ από εκεί, οπότε είμαι λίγο αποκομμένος από την πραγματικότητα, την τρέχουσα. Αρκεί που ήρθες από εδώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας συγχωρήσω. Αν τυχόν έχει γίνει κάτι, ο Μιχάλης παρεμβαίνει και το λέει, γιατί μπορεί να μεταξύ κάποια μπαρούφα από άγνοια. Έτσι. Τι θέλεις να πούμε άλλο. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε τα κλασικά, πόσο το άξιζε. Πόσο δουλευταράς είναι. Δεν τι να πεις τώρα. Να πεις ότι ο Γιάννης είναι εργατικός ο Γιάννης. Όχι, όχι. Ο Γιάννης είναι εργατικός. Ο Γιάννης είναι το απόλυτο μυρίδι. Θες να πούμε μια κουβέντα για τους Suns. Να πούμε κάτι. Νομίζω ότι το αξίζουν, το δικαιούνται και αυτοί, γιατί ήταν πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Ωραία, πάμε. Φύγια, φτάσανε στον τελικό και στον πρώτο γύρο δεν παίξανε τους Lakers. 2-7. 2-7. Πετάξανε στους Lakers και ξέρεις, ήταν μεγάλη έκπληξη. Τάχα μου, τους πίστευα να δούμε στην εκπομπή. Είχα πει να περάσουν οι Suns. Και αφού ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό, μετά δεν κλατάρανε. Δηλαδή, δίνανε. Δίνανε, ανεβαίνανε κι άλλο. Να πούμε λίγο ότι μας εξέθεσαν. Γιατί εμείς τους είχαμε πολύ χαμηλά. Ναι. Πολύ πιο χαμηλά, τέλος πάντων. Εσύ και όλους τους είχες θάψει τελείως. Να το πάρω πάνω, εγώ τους είχα θάψει τελείως. Με την έννοια. Play out. Όχι play out, όπως να το play in tournament. Play in tournament, μπράβο.
Ο Μιχάλης είχε τίποτα έκτους. Έκτους, ναι, δεν περίμενα. Εγώ τους είχα 81 τους σιγά στην αρχή. Και θυμάμαι και σε μια κουβή που είχαμε με κάποιο καλεσμένο, θυμάμαι ποιος ήταν ο Κώστας, ποιος, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι και αυτός είχε τη γνώμη ότι δεν θα δέσουν όπως η Οκλαχώμα με τον Μπολ πέρυσι. Ο Γιάννης. Μπορεί, τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι μας εξέθεσαν ειδικά εμένα και μαγιά τους, ο Πολ, τιμή και δόξα. Ο Έιτον ήταν φανταστικός. Ο Έιτον που τον έλεγανε γενικότερα πιο φλόρο. Εγώ τον έλεγα, τι να σου πω τώρα, έναν παίκτη που είναι υπερτιμημένο. Ρε παιδί μου, εντάξει, θα κάνει μια καριέρα του, ξέρεις, 13-8, 14-8 και εντάξει, ένα στήμιος. Αυτό είναι, ουσιαστικά αυτό είναι. Απλά στα play-off το απογείωσε. Όχι μόνο, εντάξει, δείχνει καλύτερο και λόγω του πόλου, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, ισχύει. Καταπληκτικός Crowder. Ναι. Blue Guy, το έχουμε πει και άλλες φορές. Ο Bridges τρομερός. Ο Bridges step up. Ο Cam Johnson καλός, μπορεί και πιο καλά ακόμα. Ναι, δεν έπαιξε μπάσκετ, άλλο Payne, ο οποίος είναι καλός παίκτης. Έπαιξε ο Payne. Τότε ήταν καρογιζηλίκια με το Westbrook, στην Οκλαχώμα. Ναι, ναι, αλλά αποδείχθηκε ότι και ο Μπούκερ και ο Έιτον θέλουν λίγο ψωμάκι ακόμα. Λογικό είναι. Εγώ δεν νομίζω να έχει πάρει κανένας με την πρώτη πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλά, προφανέστατα εκτός από το Magic Johnson πριν από 42 χρόνια, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτά δεν τα μετράμε τώρα σαν πρόσφατα. Έτσι, τα τελευταία 20 χρόνια το πήρε ο Ντάνκαν. Ο Σουρουκί. Ναι. Το 90. Το πήρε ο Ντάνκαν, μου φαίνεται. Πρωτοετής, δευτεροετής. Μπορεί. Τότε που το Σαν Αντώνιο ήταν καλή ομάδα, αλλά χτυπάει την προηγούμενη χρονιά ο Ρόμπινσον, σκοτώνεται, τσακίζεται. Και για αυτόν τον λόγο αυτοί κάνουν ή τάγκινγκ, δεν θυμάμαι καλά τώρα, ή απλούστα δεν μπορούσαν. Και πήρε το νούμερο ένα στον draft. Ναι, το πήρε ο Ντάνκαν, νομίζω. Και πρέπει να το πήρε ο Ντάνκαν με τον Ρόμπινσον μαζί υγιή του χρόνου. Του χρόνου. Την επόμενη χρονιά, δεν πάνε. Το πήρανε κατευθείαν. Λοιπόν, βοήθειά μα. Αμήν. Λοιπόν, η καμπάνα του χωριού. Άλλο. Δραφτάκι έχει σε λίγες μέρες. Εντάξει, όλα κινούνται στο, πώς το λένε, στο ρυθμό του Kate Cunningham, ναι, ο οποίος θα πάει στο ένα λογικά. Λογικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό, θα κάνουμε κάποια ανάλυση αργότερα. Το draft μας κάνει λίγο εντύπωση ότι το προηγούμενο draft ήταν Νοέμβριο. Ναι, ναι. Εντάξει, λόγω της καραντίνας και λοιπά, ναι. Τώρα ήρθε και αμφιβάλλω αν ο πολύς ο κόσμος ξέρει ότι αυτές τις μέρες είναι το draft. Όχι, όχι. Είναι Ιούλιο μήνα έχει να γίνει το draft 50 χρόνια. Δεν ξέρω. Είναι, εντάξει, το draft πάει πιο πίσω συνήθως. Πάντως, να πούμε το εξής. Το σκεφτόμουν στο αμάξι όσο οδηγούσα τα τέλεια τα χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι δύσκολο να βρεθεί παίκτης ο οποίος θα κάνει την άμεση διαφορά. Ο Γιάννης έκανε διαφορά και φυσικά όχι σαν νούμερο 1. Νούμερο 14 κλπ. 14-15 ήταν ο Γιάννης. 15. Την έκανε τη διαφορά μετά από πολλά χρόνια, σχεδόν δεκαετία. Αλλά εκεί πέρα το χτίζανε κλπ. Εντάξει. Να κάνει φασίσει. Είχαν φασίσει όμως τα. Μπράβο. Ακριβώς. Είναι αυτό που λένε trust the process, αλλά το Milwaukee το έκανε. Το έκανε. Και με ένα παίχτη. Βεβαίως. Δοκίμασα λίγο τον Thon Maker. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Thon Maker και αυτό ήταν θεωρητικά πολύ μεγάλο ταλέντο. Ο 32χρονος τρόπο όταν μπήκε. Οκ, τι θες να πεις όμως. Θέλω να πω ότι ας έρθει ο Κέιτ Κάνιγχαμ στο Ντιτρόιτ, έτσι. Ναι. Και τίποτα δεν γίνει. Γιατί. Γιατί θέλει χρόνο. Σε 6 χρόνια. Σε 6, εντάξει. Και ανάλογα τι θα κάνουν γύρω-γύρω. Το θέμα είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει κάποιο ταλέντο το οποίο να πεις ότι αυτό θα αλλάξει τα πάντα. Έχει αλλάξει. Ο Τζόρνταν, ο Λάζουον, ο Λάρι Μπέρ. Ο Ντόρσετ. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις τι, έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Ναι. Δεν είναι το παιχνίδι του ενός, ας πούμε. Είναι προσωποκεντρικό, αλλά βλέπεις τώρα, κάθε ομάδα έχει 3-4 που χτυπάει, έτσι δεν μιλάμε τώρα για Ντιτρόιτ καθ' αυτή. Κλίβελαντ. Που χτυπάει, ρε παιδί μου, πρωτάθλημα, ας πούμε. Να πω κάτι τώρα. Αυτό είναι σφαιρικό, αλλά ας το πάμε σε σένα προσωπικά, στην ομάδα σου. Ναι. Πότε θα θεωρήσεις ότι ο Ντόντσιτς είχε αποτύχει. Αποτύχει.
Πετύχει το πάρει του χρόνου. Αυτά δεν μου αρέσουν μόνο. Και ποτέ να μην το πάρει. Δηλαδή, άμα ο Γιάννης δεν το έπαιρνε φέτος. Θα ήταν αποτυχημένος δηλαδή. Πολύ πιο πιεσμένος θα ήταν. Δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Δεν μου αρέσει. Γιατί α πούμε δεν το πάρει ποτέ. Και φύγει τον Dallas σε 5 χρόνια και πάει στο Μαϊάμι, α πούμε. Ούτε και το παίρνει. Δηλαδή τι θα είναι. Όχι, δεν γίνεται κακό παίχτη. Αλλά πρέπει να βάλει κάποιο μέτρο σύγκριση. Ο Γιάννη δεν είναι ο ίδιο παίχτη. Όχι. Όχι, συγγνώμη. Ο ίδιο παίχτη είναι. Αυτά που έκανε στο έκτο παιχνίδι τα έκανε και πριν από 2 μήνες στη regular season. Το θέμα είναι ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα και το legacy του Γιάννη δεν είναι το ίδιο. Δεν θα, από εδώ και πέρα. Ναι, συμφωνώ. Άρα ο Ντόνσιτς. Πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει. Και εδώ έρχομαι και σου λέω τώρα. Σε πόσα χρόνια. Σε πόσα χρόνια, με τι συμπαίχτες, αυτά όλα να τα πούμε λίγο στον κόσμο, γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ πρωτάθλημα Γιάννη, πρωτάθλημα Super Teams. Ναι. Αξίζουν το ίδιο. Ένα δαχτυλίδι είναι ένα δαχτυλίδι. Ωραία. Ναι. Αλλά είναι το ίδιο όμως. Τι λες. Όχι, είναι πιο βαρύ το Γιάννη. Είναι πιο βαρύ το Γιάννη. Εννοείται. Εγώ το έχω πει την πρώτη στιγμή. Δεν μου αρέσει ο Super Teams. Αλλά δηλαδή, άμα δεν το έπαιρνε ο Γιάννης, μάλλον θα το έπαιρνε η Nets, έτσι. Δηλαδή, άμα ήταν υγιής η Nets και πέρναγαν το Γιάννη. Brooklyn Phoenix, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα έρθουν προς το Brooklyn σίγουρα. Και πιο εύκολο, ίσως. Κάνα 4-1. Αλλά με υγιείς όλους, έτσι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Χίλιες φορές. Είναι αλλιώς να πάρεις μια ομάδα. Δεν ξέρω. Από την δεν ξέρω. Και με 2-3 καλούς συμπαίκτες. Είχε αυτό το πέρανε Suns. Να θα ήταν αγαμάτο. Πολύ ωραία, θα εξίσου. Δεν ξέρω μόνο το εξής. Είναι. Ωραία, τα λέει ο Μιχάλης και ο Θανάσης από την Αθήνα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο Λεμπρόν στεναχωρήθηκε, αλλά. Έπαιρνε την τεκίλα το εκεί με το κολάν. Έτσι. Χάρηκε ρε παιδάκι μου ο Λεμπρόν το ίδιο στο πρωτάθλημα με το Μαϊάμι και στο πρωτάθλημα με το Cleveland. Εντάξει. Στο πρωτάθλημα με τους Lakers. Κοίτα, εκεί όχι, είναι και για το ποιότητα που είναι από το. Ναι, το Cleveland. Από το Χάιο. Και. Άκρονο Χάιο. Άκρονο, και το Κάρι εντάξει. Και ο τέτοιο δεν είναι. Και ο κουφό. Αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ότι είναι ο κουφό από το άκρο, νομίζω. Ο Κάρι και ο Λεμπρόν είναι σίγουρα. Φαντάζομαι, πατριώτη δεν είναι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, όπω και να έχει. Μπα και το μάνα. Δεν φίλε, να είσαι πατριώτη τώρα από ένα χωριό, α πούμε, και να φτάσει να είσαι ένα τελεδικτάτορε και να παίζει τελικού αγάπη. Τρομερό. Έτσι, έτσι. Ισχύει. Ξέρω εγώ από. Πού είσαι πανούδη, ρε τηλάρι, σε ποιο χωριό είναι. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Να είναι και διαμαντή από το ίδιο χωριό, α πούμε, πώ το λένε. Και να παίζουν τελικού αγάπη. Τρομερό. Ισχύει. Όπω και να έχει. Νομίζω το χάρη πιο πολύ στο πιο πέρα. Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως. Ήταν και το πρώτο. Εντάξει. Το πρώτο του κλίβερα μετά από καιρό έλεγες. Και το λεπτό. Όχι, ρε. Α, το λέω το Μαϊάμι. Ναι, το Μαϊάμι. Και το κλίβερα, πώς έφυγε και να πάει μετά. Άρα 50. 50. Μπορεί 49-50 χρόνια. Λοιπόν, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι εμείς λέμε ότι λέμε, αλλά και οι παίκτες ίσως προσπαθούν να κόψουν δρόμο. Βλέπε Χάρντεν, έτσι. Και ακόμα και Ντουράντα και Ντουράντα. Για το Westbrook λένε. Να πάει λέει. Μια τρύπα στην εδώ. Δεν κολλάει. Δεν ξέρω. Θέλει μια μπάλα μόνο, θέλει και ο Λεμπρόν μια μπάλα εκεί πέρα, δεν νομίζω να κολλάει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι χαρακτήρες λίγο. Θα βαρθούν, ρε. Μπα, όχι. Τόσο μεγάλη παίκτη φορητικά θα σέβονται. Ο Westbrook είναι καλό παιδί. Απλά είναι παρεξηγημένο και λίγο παπάρα σε μερικού τομεί. Αλλά προφανώ είναι. Πιο πιθανό είναι να πάει ο πολιτό του Chris Paul. Και για τον Chris Paul, φαντάσου τώρα το Milwaukee, αν δεν έχουμε αυτό και να κλείσουμε αυτό το section, ας πούμε, να παίρνει τον Chris Paul. Γιατί το καλοκαίρι λέγανε πολύ ότι θα πάει ο Chris Paul στο. Ναι. Σαν. Ναι. Έτσι. Αντί για τον Holiday, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο. Αποδείχτηκε ότι ο Holiday είναι ο άνθρωπος που είναι ας πούμε. Ο Chris Paul, εγώ θα ήθελα να μείνει στο Phoenix και να το τρέξει άλλη μια φορά. Ισχύει. Και να σου πω κάτι, δεν είναι απίθανο να μείνει. Μακάρι. Αν το παίρνατε, θα έμενε σίγουρα, πιστεύω. Αλλά και τώρα μπορεί να μείνει. Έχουμε. Εγώ θα έμενα, ας πούμε. Έχουμε άλλα τίποτα από Λίλα που να έχω χάσει. Όχι, τίποτα. Α, το διέψευσε. Ότι θέλει τρέιντ. Το διέψευσε. Εγώ τον αγαπάω τον Λίλα. Θέλω να μείνει. Και μακάρι να μείνει στο πόντα. Και το φίλο μας τον Γιάννη, τον Βόβολο.
Όχι μόνο για τον Γιάννη, και για τον κάθε Γιάννη. Να μείνει για τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Είναι συμπαθής ομάδα το Πόρτο, γενικότερα. Ναι, πάντα ήταν. Μπραντον Ρόι, Λαμάρκους Όλντριτζ, Ντρέξλερ, ιστορίες από εδώ από εκεί, Σαμπόνις. Έτσι. Έτσι. Μακάρι να μείνει. Τώρα, από εκεί και πέρα για το NBA, εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Παραπέρα γιατί εντάξει, διακοπές. Διακοπές είναι, θα τα πούμε, θα είναι καιρό. Έτσι. Θα γίνει διακοπές πολλές. Για τον draft, είχαμε κάνει πέρυσι, που ήταν Νοέμβρη, βέβαια, το ωραίο επεισόδιο με τα predictions, ας πούμε. Φέτος δεν θα γίνει αυτό, παιδιά. Γιατί γίνεται τώρα αύριο μεθαύριο. Γίνεται μεθαύριο. Δεν ξέρω καν πότε θα ανέβει η εκπομπή, πότε θα καταφέρω να την ανεβάσουμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει και το σημείο. Όχι, δεν έχει. Θα, να κάνουμε επεισοδιάκι μετά. Μπορεί. Θα δούμε πώς θα πάει. Κάτι το NBA θα λέμε το χειμώνα. Έτσι. Το NBA αργεί ακόμα. Ολυμπιακοί αγώνες αρχίζουν. Αρχίσανε τέλος πάντων. Άρα το επόμενο μας επεισόδιο, όταν με το καλό θα γυρίσουμε, θα το αφιερώσουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες και στον draft. Κάπω έτσι. Ναι, ίσως 6:30. Ναι, ναι. Ολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι κρίμα που δεν είμαστε, γιατί θα ήταν πολύ ωραία φάση, ας το πούμε έτσι, και για εμάς τον απλό. Το ξέρεις ότι αν ήμασταν. Γιατί το μάτς, συγγνώμη, η πρόκληση χάθηκε για ένα παιχνίδι. Έτσι. Α, ναι, αλλά χάθηκε πολύ. Το ξέρεις ότι αν πηγαίναμε Ολυμπιακούς αγώνες, θα πήγαινε ο Γιάννης ως πρωταθλητής NBA μετά από όλα αυτά που έκανε, χωρίς να είναι σημειοφόρος. Δεν ξέρεις αυτά. Η απόφαση για το σημειοφόρο της αποστολής επάρθει πολύ, 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 πολύ πριν. Το Ολυμπιακό τουρνουά. Εγώ το ψιλοκαταλαβαίνω. Σου λέει, κύριε, δεν υπάρχει Γιάννης. Δεν υπάρχει Γιάννης. Όχι μόνο δεν υπάρχει Γιάννης. Δεν ξέρω αν θα πάει, μωρέ. Μην το πηγαίνεις. Να περιμένουμε να τελειώσει το Ολυμπιακό. Εντάξει, γιατί ο Πετρούνιος είναι κακός. Ο Πετρούνιος δεν είναι κακός. Ο Πετρούνιος... Δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι θράσος, ας πούμε. Τόσο πολύ, ρε. Ναι, βέβαια. Ο Πετρούνιος είναι καλός χρυσός, αλλά... Ας πω κάτι, ο άνθρωπος... Πώς το πω τώρα. Θες να πουλήσεις την Ελλάδα. Ποιον θα έφερε να την εκπροσωπήσει. Όχι, από όλου του χώρου. Αθλητισμό, πολιτική, καλλιτεχνική. Εντάξει, δύο είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο Τσιτσιπάς και ο Στέφανος. Ναι. Ο Γιάννης και ο Στέφανος. Από όλου του χώρου. Καλλιτεχνικού. Δηλαδή, εκπρόσωπο. Τον αυτό μα αξίζει, τι δεν κατάλαβα. Όχι, λέμε να το πουλήσει για καλό. Α, συγγνώμη. Ναι. Θα βάζει τον Γιάννη, δεν υπάρχει άλλο. Να το πουλήσει από την Ινδονησία μέχρι τον Καναδά, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει. Τέλος πάντων, χάσαμε την πρόκριση. Το έχουμε προολυμπιακό. Όχι το προολυμπιακό, το Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακό. Πώς το έχεις ασχοληθεί αυτό με τα ρόφια. Λίγο. Μου έκανε εντύπωση ότι διόρθωσε με πάλι εδώ με το κενό τη μαύρη τρύπα που έχω δύο ημερών. Πάει και ο Μπούκερ. Ναι, πάει και ο Μπούκερ. Και ο Τζρου και ο Μίτλετον. Ναι, και ο Μίτλετον. Στο ίδιο πλάνο μέσα. Αυτοί οι τρεις είναι από το τελικό. Ναι. Είναι και τέταρτος. Αυτή είναι αυτή. Μπράβο. Οκ. Μου έκανε εντύπωση ότι πήγε ο Κέλντον Τζόνσον να το βάζει. Ο Κέλντον Τζόνσον, ο οποίος παίζει και τρομερά στα φιλικά παιχνίδια. Καλώς παίχτησε. Χάσανε κανένα δύο μάτσα από την Νιγηρία αυτή και την Αργεντινή, όποιον χάσανε. Και έβγαλαν γλώσσα οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει τέλος πάντων, έχει σημασία. Αυστραλία, Αργεντινή. Αυστραλία. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Είναι καλή ρεση. Είναι ο Λίλα, είναι ο Τέιτουμ. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Όχι. Είναι ο Ντεμπάγιο μέσα για σέντερ. Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Όχι. Δεν το βλέπω κι εγώ. Οι Ισπανοί είναι συμπαθείς, οι Αργεντινοί. Οι Ισπανοί έχει όλα τα στεριά. Οι Αργεντινοί. Έχουν πάει και δυο Γκασόλ. Ναι. Τα πρόσωπα του τουρνουά νομίζω είναι ο Γκασόλ. Ο Γέρο. Ο Γέρο προφανώ. Ο άλλος ο γέρος, ο υπέργυρος, ο Σκόλα, ο Σκόλα είναι από τα πρόσωπα του τουρνουά και ο Κομπούτσο. Δηλαδή, αν μου έλεγες, διάλεξε τρεις... Ξέρεις τι έχουν ομαδάρα. Οι Νιγηριανοί. Ναι. Όχι για πάρα πολλά, βέβαια. Αλλά ρε φίλε, έχουν παίχτες καλύτερα. Έχουν πάρει οποιοδήποτε έχει γυρίσει τους Νιγηριανές εκτός από τους δικούς μας. Εκτός από τους δικούς μας, τους έχουν πάρει. Πήγε ο Πιτσιρικάς, ο Πρέσιους Ατσίβα. Ο Ατσίβα, τον Χιτ. Πεχτάρα. Ο Γκέμ Βίνσεντ, πώς τον λένε. Πήγανε πολύ. Πήγανε πολύ. Ο Κότζι. Πήγε ο Έπε Γιουντό. Πήγε. Ο Γιουντό δεν πήγε. Ο Γιουντό δεν ήταν ξενοφόρος. Δεν την είδα τέτοια, ταξίδευε. Όχι, ούτε την είδα. Αλλά
με λίγα λόγια, θα ειδωθεί το μπασκετάκι, θα το δούμε το μπάσκετ. Γιατί ευχάριστο. Είναι βράδυ Ιαπωνίας μεσημεράκι εδώ, οπότε κάπως θα το κάνουμε το κονέ. Ναι, ναι. Η Αυστραλία ομαδάρα. Ο Μαδάρα, ο Σίμονς. Δεν πήγε, ρε παιδάκι μου. Δεν πήγε ο Σίμονς. Όσο και τον βρίζουμε τον κοροϊδεύουμε, τον ήθελα να το πω. Φαντάζεσαι και με Ήρβινγκ μέσα. Θα λούσε. Αλλά. Καϊρή. Κάτσε, έχει παίξει Αμερική. Έχει παίξει Αμερική, ναι, 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 έχει παίξει Αμερική. Και επίσης φαντάζομαι νομού και ο Αντεμπάγιο πού είναι, ρε. Από εκεί κάτω θα είναι κάπου. Ο Αντεμπάγιο είναι γυρένα του. Ε, αυτό. Καλά, τα αυτά είναι πολλά. Όχι, εξήλια τώρα, Αυστραλία αυτά είναι κανονικά. Ο Σίμονς που να έχει παίξει. Ναι, εντάξει. Και τα έχει το Πάτι Μίλς, ο οποίος είναι τα τουρνουά είναι διαφορετικά μου τώρα. Είναι σούπερ στάρ όμως. Δεν είναι αυτός που είναι στο Σαν Αντώνιο. Είναι παιχταρά, παίζει ο Ιγκλς. Παίζει ο Ιγκλς. Παίζει μόνο. Παίζει την Λαβεντόβα, παίζει. Παίζει την Λαβεντόβα, παίζει ο. Παίζει το κρυτάλι το άλλο, το Ρόντο που ήταν στο Σαν Αντώνιο, όπως το λένε, ο Μπέιντς. Ο Μπέιντς παίζει, ο Λοντέιλ νομίζω παίζει. Ο Λοντέιλ παίζει. Ναι, αυτή, εντάξει, μια χαρά είναι. Χαρά είναι ομάδα. Μια χαρά είναι ομάδα, συμπαθείς. Και ξέρεις ποιοι άλλοι μπορεί να κάνουν κηδείες. Οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες. Χαίρεσαι εσύ με τον άλλο, με τσιρικά μου, το. Το Χατσιμουρά. Χατσιμουρά και το Γουατανάμι. Είναι και εκεί πέρα που έχει ξέρει. Εντάξει, δεν σου πάνε να πάνε. Κάνε εκεί, δεν μπορεί να την κάνουν. Μπορεί να κερδίσουν το. Αν υπάρχουν δύο αδύνατοι στον όμιλο, του στυλ. Πραγματικά δεν ξέρω τώρα, δεν τα έχω ψάξει. Ναι. Μια Αφρικανική, όχι η Νιγηρία. Και η Ιαπωνία θα κερδίσουν την Αφρικανική του στυλ Αγγόλα και δεν ξέρω. Κρίμα πάντω που δεν πήγαμε. Εμείς δεν πήγαμε οι Σέρβοι. Να πω κάτι τέτοιο που θα συζητήσουμε αυτό. Το συζητήσαμε on air. Ποιο? Οι Σέρβοι έχουν τεράστια απογοήτευση και σε σημείο ανάλογα ποιος είναι πιο θερμόαιμος, μέχρι μίσος φτάνει, παρακαλώ οι Σέρβοι, για τον Γιώκητς. Τι λες, ρε. Ναι. Αυτό δεν το έχω. Ναι, ναι. Τι εννοεί. Για τον Γιώκητς, δηλαδή, του στυλ. Τον κράζω γιατί δεν πήγαμε Ολυμπιακού. Δεν μπορεί εσύ, κύριε, να κάθεσαι να κολοβαρά σπίτι και την ίδια ώρα, γιατί η τελική ήταν κάπως σημαδιακό, γινόταν την ίδια ώρα. Ο άλλος στη Λιθουανία, όταν λέμε ο άλλος εννοούμε για το φίλο σου, yeah. Έτσι, να έχει ξεπατωθεί, να έχει 35 πόντους, 10 rebound, 12 assists. Και να δίνει το σπίτι του Λιθουανού μέσα στη Λιθουανία. Με 20.000 κόσμο, 15.000. Και με ομάδα μετριότατη, έτσι, χωρίς Ντράκιτς, καλό. Εγώ κοίταγα το ρόστερ της Λιθουανίας, όχι της Λιθουανίας, της Σλοβενίας. Της Σλοβενίας είναι για κλωτσιές, έτσι. Είναι. Είναι για κλωτσιές. Μόνος του άλλο, μόνος του. Είναι για κλωτσιές. Και σου λέει εδώ πέρα εσύ. Σε ένα πολύ εύκολο προολυμπιακό στο Βελιγράδι, έτσι. Το παρακολούθησε γιατί λόγω ειδοποιότητας. Με κάτι Δομινικανές Δημοκρατίες, με κάτι Πορτορίκο και κάτι τέτοια. Και σου λέει, φτάσαμε τελικό με την Ιταλία. Σε αυτόν τον τελικό, νωρίτερα δεν θα θέλαμε καν. Σε αυτόν τον τελικό δεν μπορούσα να παίξει ένα τέταρτο. Τους έκανε γιογιό Νίκο Μάνιο. Που είσαι MVP, ας πούμε. Έτσι. Δεν ξέρω, αλλά ο Γιώκης γενικότερα δεν την έχει υπόλοιψη στην εθνική πολύ. Να θυμίσω ότι είχε πάει και στο Παγκόσμιο της Κίνας, ήταν μακράν ο χειρότερος παίκτης της Σερβίας, μακράν. Γι' αυτό και παλεύουν οι Σέρβοι πολλές φορές με κάτι Μπίρτσεβιτς και κάτι τέτοιο. Οι οποίοι στις ομάδες τους είναι μετριότατοι και στην εθνική μεταμορφώνονται γιατί σου λέει εθνόσημο. Αυτός έπεσε στη Χέμοφαρ. Και Χέμοφαρ. Παρτιζάν και λοιπά. Χέμοφαρ, να πω, τη θυμάμαι με τα Πορτοκαλιά. Μίλησε. Yeah. Τον πάω. Και Σάσα Βασίλεβιτς με το κίτρινο το μαλλί. Έτσι. Σαν κράνο. Μάνα Ρέιβερ, μα λέει. Μάνα Ρέιβερ, ναι. Του Ιταλού του βλέπει. Δεν του βλέπω κανένα. Α, κάνανε πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Βελιγράδι στο τελικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ο Νίκο Μάνι ήταν μυθικό. Το Σαλκέτι πώ τον κόβει. Μια μυφτέκια, ξέρω εγώ. Όχι, καλό είναι ο Σαλκέτι. Απλά είναι η μορφή του λίγο έτσι μυστήρια. Ξέρετε κάτι μαγαζιά που είναι κρεοπολία. Εγώ θα σου πω τι θα πάρεις. Όχι, είναι κρεοκαλής φλήνας είναι. Είναι κρεοπολία και έχουν και ψησταριά δίπλα. Είναι το πω αλλιώς. Είναι ταβέρνες, ψητοπολία που έχουν και χασάπι το δίπλα. Μπορεί να πάρεις ομό κρέας. Κατευθείαν. Ναι, δίπλα. Κάνεις ναι. Τη μεταφορά. Να σου πω, όχι δίπλα, μέσα. Στο ίδιο κρεοπολίο και τραπέζι και ψήνει ο άλλο. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο Σακέτη. Είναι καλό. Σαν φάτσα, σαν κοψιά. Εντάξει, όχι, προπονητής είναι καλό. Σαν φάτσα είναι σώμα, τελείωσε. Τι θέλω να πω. Κρίμα πάντως και για τη Σερβία και για την Ελλάδα, γιατί είναι άλλο το τουρνουά με αυτές τις δύο ομάδες. Με Γιάννη και. Λέμε τώρα.
με Γιάννη και Γιώκητς μαζί, ναι, ναι, ναι. Χωρίς αυτούς τους δύο. Θα Γιώκητς... πήγαινε, ο Χοντρός θα πήγαινε. Όχι. Ε? Όχι. Όχι. Και αυτό του έχουν πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Από την άλλη πήγε ο Τεόντοσιτς, ναι. Πήγε ο Μπόμπαν. Μπόμπαν, τραγικός Μπόμπαν. Τραγικός. Ρε φίλε, ο Μπόμπαν δεν το θυμάμαι, έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Με την Σερβία. Ναι. 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 Θυμάμαι το Ακρόπολης τελευταίο στην Αθήνα, με τον Γιάννη, πρόπερση, πότε ήτανε, που τον έκανε πλάκο Μουρούση, δηλαδή που τον έκανε γιο-γιο. Να με συγχωρήσει, αλλά ο Μουρούση είναι πολύ καλύτερος. Δεν ήταν, τον Μπόμπαν. Όχι, ρε φίλε, με τίποτα. Θυμάσαι τον Μπόμπαν. Όχι. Για πόσο χρόνο λέει τον Μουρούση. Στο Prime. Πιο καλός ο Μπούρος. Εντάξει. Κοίτα, ο Γιάννης είναι... Απλά όλος 3 μέτρα, 3,80 ξέρω εγώ. Με αυτή την κλάση. Όχι, μωρέ, εντάξει. Ο Γιάννης είναι... Έχει ρόλο, ξέρω. Ο Γιάννης είναι από τους... Πώς, να πούμε, μέσα στους 10 κορυφαίους έντερες στην Ευρωλίγκη, ας πούμε. Όλων των εποχών. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Πραγματικά ένας γίγαντας. Αλλά ο Μπόμπαν, νομίζω, είναι καλύτερος. Τέλος πάντων, ίσως έχεις τώρα γιατί είναι πιο φρέσκος ο Μπόμπαν, ας το πούμε, πιο νέος. Όχι, 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 δεν το έχω. Τέλος πάντων. Είναι καλύτερος, να σου πω, είναι πιο μεγάλος. Καλά, εντάξει. Είναι σε ίδια κλάση, γιατί είναι μεγάλες κλάσεις και οι δύο. Ο Γιάννης είναι καλύτερος πασέρ. Και ο Μπόμπαν είναι καλός πασέρ. Καλός πασέρ είναι ο Μπόμπαν. Έχει αντίληψη. Πιο καλός σου τι θα μπορούσε, μωρέ. Έχω δει με τα μάτια μου τον Μπόμπαν να βάζει 10 κολλητά τρίποντα συνεχόμενα σε προπόνηση. Live. Βιντεάκι το φορούν πολλά. Εντάξει, είναι πολύ καλό τρικαίο ο Μπόμπαν. Απλά δεν το επιχειρεί. Έτσι. Εντάξει, δεν θα σταθούμε άλλο. Για τον Μπόμπαν, τέλος πάντων. Με την εθνική πάντως είναι χώμα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πολύ, εντάξει, πολλοί είναι παίχτες εθνικών ομάδων και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό συνέχεια. Και πολλοί είναι. Φαίνεται ότι λίγο. Σέρνουν τα πόδια του, α πούμε. Ο Μίλς, α πούμε, με τεχνική γίνεται Τζόρνταν. Ναι, ναι, ο Μίλς είναι σούπερ στάρ. Τζόρνταν. Τζόρνταν. Πραγματικά είναι Τζόρνταν. Ξεσαλώνει. Ναι, 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 ξεσαλώνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Άλλο. Εντάξει, τελειώσαμε. Εγώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά που γίνανε φέτος. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με τον Μιχάλη, αν και είμαστε επιμονή μου βάσεως 1000+ χιλιόμετρα μακριά, καταφέραμε και κάνουμε αυτό που αγαπάμε με όποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δεν τα κοιτάμε ποτέ. Άλλες εκπομπές ήταν περισσότεροι, άλλες λιγότεροι, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έχουμε μιλήσει με σημαντικούς ανθρώπους, με ευγενέστατους ανθρώπους. Το οποίο το πιο σημαντικό, δηλαδή δεν θα αναφέρω ονόματα για να μην το κάνουμε ότι αναφέρω τον Τάλε και δεν αναφέρω τον Δίνα. Όταν σου είναι μεγάλη παίκτη του παρελθόντος, όποτε θέλετε ξανά να μιλήσουμε και λοιπά, αυτό σε σκλαβώνει πραγματικά. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι στο σκάφο αυτή την ώρα να ψαρεύουν, ξέρω εγώ, και μιλάνε στου δύο άγνωστου, α πούμε. Στου φιλάθλους. Στου φιλάθλους. Εντάξει, ούτε δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι δεν γίνανε ποτέ. Ούτε θέλω. Λοιπόν. Ίσα-ίσα, μάλλον. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι και σε ένα κομμάτι από εσά αρέσουν όσα κάνουμε και οι εκπομπές σχολείων για NBA κλπ. Και τα guest στα ρηλίκια με παλιούς παίκτες που λατρεύουν. Εντάξει, εγώ απόλαυσα πολύ και τα επεισόδια που κάναμε μόνοι μας για τα draft. Βεβαίως. Του... Σαν να μιλάνε, πίνουμε καφέ. Ναι. Απλά είμαστε μακριά. Ναι. Κοιταζόμαστε μέσα στον χρόνο. Έτσι, και αυτό είναι να το κάνουμε ένα τελευταίο επεισόδιο έτσι, μετά μια εποχή 20 ημερών. Συμβολικά που είμαστε μαζί παρέα. Έτσι. Που δοθήκαμε και να πορευτούμε μετά. Όντως. Εμείς είπαμε να φέρουμε κανέναν guest, μια στο τόσο, άμα έχουμε κανέναν, ας βγει να συμμετάσχει μαζί μας. Και μετά αρχίσανε και ερχόντουσαν. Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Έτσι. Το σημαντικό είναι ότι εμείς πάντα θέλουμε εσάς μαζί μας, όχι με την έννοια κάντε live, γι' αυτό δεν λέμε και ποτέ κάντε live και subscribe, και δεν έχει σημασία. Ναι. Κάντε, άμα θέλετε, κάντε. Θα μας βοηθήσει. Αλλά αυτό που ζητάμε περισσότερο είναι γνώμες. Απόψεις και φυσικά παρατηρήσεις. Ναι. Δεν μου άρεσε το τάδε γιατί δεν ήσασταν διαβασμένοι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.